Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο για την πρόσκληση και τα καλά του λόγια, στα οποία ως συνήθως από την πολύ του αγάπη υπερέβαλε. Ο Θεός να του χαρίζει υγεία, δύναμη και υπομονή στις δυσκολίες και που αντιμετωπίζει και που θα έρθουν. Είχαμε πει σε κάποια άλλη ομιλία μας για έναν μοναχό στο Άγιον Όρος, ο οποίος την ώρα της ακολουθίας είδε τον διάβολο. Εμένα πάντα μ' άρεσε να ακούω τέτοιες ιστορίες. Τον ερώτησα πώς ήταν και μου λέει ένας μαύρος gentleman. Ένας κομψός, μαύρος κύριος. Μην ξεχνάμε ότι άγγελος είναι και ο διάβολος, αλλά ένας μαύρος άγγελος. Το μόνο, λέει, που κατάλαβα είναι ότι μπροστά μου είχα τον μεγαλύτερο εχθρό της ζωής μου. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ποτέ δεν θα αποκτήσω κανέναν άλλον εχθρό εκτός από αυτόν που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν θα με μισήσει όπως με μισεί αυτός που είναι μπροστά μου αυτή τη στιγμή και με κοιτάζει. Τρόμαξα τόσο πολύ, η ψυχή μου σπαρτάρισε και το μόνο που μπορούσα και έκανα ήταν να κλείσω με το χέρι το στόμα μου, να μην βγουν έξω οι κραυγές που πετάχτηκαν από μέσα μου από τον τρόμο και τη φρίκη. Και καταλάβουν οι άλλοι πατέρες τι συνέβαινε. Γιατί τόσο μίσος ο διάβολος εναντίον ορισμένων. Γιατί τόσο μίσος εναντίον όχι μόνο των Αγίων, αλλά και εκείνων που αγωνίζονται να γίνουν Άγιοι. Είπαμε και άλλη φορά, μας μισεί για ένα πράγμα. Δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να χωνέψει ότι καταφέρνουμε εμείς σαν άνθρωποι εκείνο που δεν κατάφερε εκείνος που ήταν πνεύμα, να γίνουμε θεοί. Αυτό προσπάθησε να το κάνει και απέτυχε. Και αυτό το καταφέρνουν τώρα κάποια άλλα όντα που δεν είναι πνεύματα όπως εκείνος μόνο, αλλά έχουν και σάρκα και οστά. Ακούσαμε και τον Σεβασμιότατο πιο μπροστά να αναφέρει την εντολή που έχουμε. «Μη μητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Και ο αγιαζόμενος αγιαστεί το αίτη. Πώς. Πώς οι Άγιοι γίναν Άγιοι. Με την γέννηση του Χριστού, ο Θεός έκανε μια καινούρια δημιουργία. Στην πρώτη δημιουργία πήρε χώμα και νερό, έδωσε και το πνεύμα του και δημιούργησε τον άνθρωπο. Στη δεύτερη δημιουργία παίρνει σάρκα και αίμα από την Παναγία, δίνει και το πνεύμα του και δημιούργησε τον Θεάνθρωπο. Ενώθηκε ο ίδιος με τη σάρκα και το πνεύμα και το αίμα και έγινε ο Θεάνθρωπος. Από εκεί και μετά μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει όλα όσα έχει ο Θεός, λέει ένας Άγιος, πλην της κατουσίαν ταυτότητος. Να γίνουμε σοφοί σαν το Θεό, να γίνουμε παντογνώσεις σαν το Θεό. Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ την ουσία του Θεού. Όλα τα άλλα όμως μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Γι' αυτό και μας μισεί έτσι ο διάβολος. Έγιναν Άγιοι οι Άγιοι γιατί, πώς. Ο Χριστός έζησε, δίδαξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Τι με ωφελεί εμένα η διδασκαλία του. Υπήρχε λόγος να γίνει όλη αυτή η τραγωδία. Διδασκαλίες υπάρχουν πολλές. Τι ωφελούμαι εγώ. Μπορώ να ζήσω όπως ο Χριστός, να κάνω ό,τι έκανε ο Χριστός. Μπορώ και περισσότερα.
οι Άγιοι και μαρτύρια περισσότερα σωματικά υπέφεραν από τον Χριστό και θαύματα που δεν έκανε ο Κύριος, έκανε. Όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπάμε τον Άγιο Ραφαήλ. Το ξέρουμε όλοι? Όχι, δεν το ξέρουν όλοι. Έχω ένα γράμμα από κάποιον, κοινοποιημένο, δημοσιευμένο. Δεν είχα, λέει, καμιά σχέση με τη Μυτιλίνη. Ούτε γνωρίζαμε, εννοεί αυτός η γυναίκα του και τα παιδιά του, ούτε γνωρίζαμε τίποτα για περί του Αγίου Ραφαήλ. Ούτε και είχαμε διαβάσει κανένα βιβλίο σχετικό. Κατοικώ με την οικογένειά μου στην Ξάνθη και εργάζομαι σαν υπάλληλος στο κρατικό νοσοκομείο. Αρρώστησα πολύ βαριά από την καρδιά μου και ο γιατρός με παρακολουθούσε και μου έδινε διάφορα φάρμακα. Προλίγων ημερών, ενώ κοιμόταν, ήρθε μέσα στο δωμάτιό μου κάποιος ιερομόναχος και μου είπε: «Είμαι ο Ραφαήλ, έρχομαι από τον λόφο των Καριών της Λέσβου. Ήρθα να σου πω να μη στεναχωριέσαι, γιατί θα γίνεις εντελώς καλά. Αλλά πρέπει να επισκεφτείς την κατοικία μου στο λόφο των Καριών». Μου μίλησε δε και περί του κινδύνου που διέτρεξα από την ασθένειά μου. Αυτόν τον διάλογο του αρρώστου με τον Άγιο Ραφαήλ τον άκουσε και η γυναίκα μου, λέει, και η κόρη μου, οι οποίες συνέπεσε να βρεθούν μέσα στο δωμάτιό μου που έμενα σαν άρρωστος. Αμέσως πήρα δυνάμεις και ξεκίνησα με τη σύζυγό μου με το αυτοκίνητο για την Καβάλα και από εκεί θα παίρναμε αεροπλάνο για Αθήνα και Μυτιλίνη. Στο δρόμο προς την Καβάλα, με μια πυκνή ομίχλη, διατρέξαμε κίνδυνο από ένα φορτηγό αυτοκίνητο που ερχόταν κατά πάνω μας από την αντίθετη κατεύθυνση. Το βράδυ μείναμε σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα. Παρουσιάστηκε ο Άγιος Ραφαήλ και μας μίλησε, όχι μόνο σε εκείνον, και στη γυναίκα του, για το κίνδυνο που διατρέξαμε και για την προστασία του στο δρόμο προς την Καβάλα. Προσέξτε, δεν τον παρακαλέσανε, δεν προσευχηθήκανε να τους βοηθήσει. Μόνος του το έκανε ο Άγιος. Μας έδωσε οδηγίες για το ταξίδι μας. Σήμερα φτάσαμε στη Μυτιλίνη και στο αεροδρόμιο είδα και πάλι τον Άγιο Ραφαήλ, που μπορώ να τον περιγράψω με λεπτομέρειες. Έμεινα έκθαμβος από τη θέα του Αγίου. Διέλυσαν ακόμα και οι παραμικρές ενοχλήσεις και απαλλάχθηκα από όλα. Έγινε καλά. Έχει από κάτω το όνομά του, το επώνυμό του, την πόλη που μένει. Μετά 600 χρόνια ο Άγιος Ραφαήλ σκοτώθηκε πριν 600 χρόνια και εμφανίζεται τώρα. Η ίδια ιστορία γίνεται από τότε μέχρι τώρα. Υπάρχει στο εξωτερικό ένας μεγάλος Άγιος, ασκητής. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις έναν γιατρό σε θέματα ιατρικής φύσεως. Δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, ούτε αυτός και ούτε η γυναίκα του. Ένα χρόνο παντρεμένη, δύο χρόνια παντρεμένη, πέντε χρόνια παντρεμένη, δέκα χρόνια παντρεμένη. Πάμε στον τάδε παπά μοναχό. Πάμε στον ασκητή μοναχό, πάμε στον ασκητή, πήγανε. Η γυναίκα έκλαιγε. Ο άντρας στεκόταν δίπλα. Της λέει ο γέροντας: «Μη στεναχωριέσαι, κορίτσι μου», και της σταυρώνει την κοιλιά. «Του χρόνου θα έρθετε με ένα παιδάκι». Τι να πει η γυναίκα, ευχαριστώ, είπε. Σηκωθήκανε, βάλανε μετάνοια, σηκωθήκανε να φύγουνε. Και σταματάει ο Άγιος το αντρόγυνο και λέει στη γυναίκα: «Κρίμα δεν είναι να είναι μόνο του? Δεν είναι καλύτερα να είναι δύο?» Τι να πει η γυναίκα, καλύτερα είναι. «Να μην έχει», λέει ο γέροντας, «και ένα αδερφάκι να παίζει, καλύτερα είναι να είναι δύο». Να είναι ευλογημένο, τι να πει η γυναίκα. Τη ξανασταυρώνει την κοιλιά. «Του χρόνου
θα έρθετε με δύο παιδάκια. Γέννησε δίδυμα. Δεν το χωράει η λογική. Σκανδαλιζόμαστε και που τα ακούμε μόνο. Και ο γιατρός ο ίδιος δεν μπορούσε να το χωνέψει, γιατί σαν γιατρός ήξερε αν μπορούσε να κάνουν παιδιά ή όχι. Ξέρετε τι έκανε? Κάτι απίστευτο. Πήρε τα παιδάκια και πήγε και έκανε εξέταση DNA. Να βεβαιωθεί ότι είναι δικά του. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Από τα χρόνια του Χριστού μέχρι σήμερα που ζούμε. Δεν θα μείνουμε ποτέ μόνοι μας. Ούκαι άσε ημάς ορφανός, είπε ο Κύριος. Δεν θα σε αφήσω ορφανός. Ιδού εγώ με θυμών ημί. Θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Πώς τα κατάφεραν αυτοί που αναφέραμε και γίνανε Άγιοι? Πολύ απλά. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με κανέναν άλλο τρόπο. Τι με ωφελεί η διδασκαλία του Χριστού? Σας είπα και πιο μπροστά, παντού υπάρχουν ωραίες διδασκαλίες. Τι να την κάνω τη διδασκαλία του Χριστού? Διδασκαλίες ωραίες παντού υπάρχουν. Τι με ωφέλει σε μένα η ζωή του Χριστού? Τίποτα. Εκείνος έζησε τη δική του ζωή. Τι με ωφέλησαν εμένα τα θαύματα του Χριστού? Τι με ωφέλησε η σταύρωση του Χριστού, η ανάσταση του Χριστού? Εκείνος σταυρώθηκε, εκείνος αναστήθηκε. Εγώ από τι ωφελούμε? Δεν θα ωφεληθώ σε τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα ωφελούμε εάν ο Χριστός δεν μου είχε αφήσει το σώμα του πάνω στο οποίο μπορώ να μπολιαστώ και να αντλήσω αυτή τη ζωή του Θεού. Πριν μερικά χρόνια είχε κάνει τρομερή παγωνιά στο όρος. Είχα κάτι λεμονιές, παγώσανε. Και τώρα κοιτάζω και παίρνω μπόλι και μπολιάζω σε ένα ρατζιά και έχω ξανά λεμονιές. Κυλάει ο ίδιος χυμός μέσα. Και το δέντρο γίνεται κάτι άλλο. Όλοι ξέρουμε αυτό που είπε ο Χριστός. Όταν το κλίμα μένει απάνω στο αμπέλι, φέρει πολύ καρπό, καρποφορεί. Όταν κόβεται από το αμπέλι, ξεραίνεται και το πετάμε στη φωτιά. Κυλάει μέσα μας ο ίδιος χυμός, το ίδιο αίμα. Ο ίδιος υποτρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει. Κι εγώ εν αυτό. Έτσι γίνονται οι Άγιοι Άγιοι. Γίνανε το σώμα του Χριστού. Εν σώμα οι πολλοί εσμένοι. Όλοι είμαστε ένα σώμα. Είμαστε κομμάτια από το σώμα του Χριστού. Δεν είμαστε άτομα. Δεν είμαστε ανεξάρτητες μονάδες. Είμαστε πρόσωπα. Είμαστε στραμμένοι προς την όψη. Ο ένας βλέπει την όψη του άλλου, το πρόσωπο του άλλου. Και όλοι μαζί είμαστε στραμμένοι προς την όψη του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Μοιάζουμε του Χριστού, μοιάζουμε του Θεού. Είμαστε Χριστός, σωζόμαστε, γινόμαστε Άγιοι. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος ότι ο ουρακός, ο βλέπων εμένα, αυτός που βλέπει εμένα βλέπει και τον Πατέρα μου, βλέπει και τον Θεό. Μπορούμε να καταφέρουμε ό,τι και ο Άγιος Ραφαήλ και ο ζωντανός Άγιος που ανέφερα πριν από λίγο, με τον ίδιο τρόπο που τα κατάφεραν εκείνοι. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία, συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας, προσευχόμενοι όπως ο Κύριος και ατομικά και στο ναό, μέσα στο ναό. Και με το Κύριο Ιησού Χριστέ ελισέ με την ευχή παντού. Πώς μπορούμε να σωθούμε? Με τη βοήθεια του Χριστού, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με το βάφτισμα. Πριν βαφτιστεί ο άνθρωπος, ο διάβολος είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου. Γεννιόμαστε με την αρρωστημένη φύση του Αδάμ και η χάρη του Θεού προσπαθεί να ελκύσει τον άνθρωπο απ' έξω. Όταν βαφτιστεί ο άνθρωπος, μπαίνει η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα μέσα
με το βάφτισμα και το μύρο, το Άγιο Χρίσμα, και ενεργεί πια ο διάβολος απ' έξω και προσπαθεί να ελκύσει τον άνθρωπο απ' έξω. Αλλά το θέμα είναι ότι το βάφτισμα το λερώνουμε. Δεν το διατηρούμε καθαρό, όχι μόνο τώρα που βαφτιζόμαστε μικροί, αλλά και παλαιότερα που βαφτιζόντουσαν μεγάλοι, πάλι το ίδιο πρόβλημα υπήρχε. Γι' αυτό και ο καλός Θεός, ο Χριστός μας, φρόντισε να έχουμε ένα δεύτερο βάφτισμα, την μετάνοια. Το βάφτισμα των δακρύων, το βάφτισμα της μετανοίας. Θα επιμένουμε. Στη μετάνοια επιμένουμε γιατί δεν φτάνει μονάχα να βαφτιζόμαστε και να αγωνιζόμαστε. Πρέπει συνέχεια να μετανοούμε, γιατί συνέχεια ασφάλουμε σαν άνθρωποι απρόσεκτοι και αμελείς. Όσο όμως εξομολογιόμαστε, όσο καθαριζόμαστε, ανακαινίζεται μέσα μας η χάρη του Θεού. Ανακαινίζεται ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού. Λένε οι πατέρες, είναι όπως ένας καθρέφτης, ο οποίος όταν είναι λερωμένος, γεμάτος σκόνες, αντανακλά τον ήλιο, αλλά όχι καθαρά. Όταν τον καθαρίσουμε λιγάκι, λάμπει περισσότερο ο καθρέφτης. Αντανακλά τον ήλιο περισσότερο. Όταν με τα δάκρυα της μετανοίας, με το νερό, πλύνουμε αυτόν τον καθρέφτη, τότε και ο καθρέφτης γίνεται ήλιος και δεν μπορείς να κοιτάξεις τον καθρέφτη. Αυτό καταφέρανε και οι Άγιοι με τη μετάνοιά τους. Επιμένουμε πολύ στη μετάνοια, γιατί το βάφτισμα και το χρίσμα περάσανε, αλλά το μυστήριο της εξομολογήσεως μπορούμε να το έχουμε συνέχεια μπροστά μας και να επωφελούμαστε. Και στην πράξη θα δούμε αν όλα αυτά είναι πραγματικότητες ή ιστορίες. Ένας αξιωματικός είχε στείλει τον ανιψιό του σε ένα μοναστήρι κοντά σε μένα, στη Μονή Διονυσίου, για την ακρίβεια. Ο ανιψιός του είχε ζήσει όπως είχε ζήσει, ανεξομολόγητος, δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ, είχε κάνει ένα σωρό πράγματα. Το θέμα ήταν ότι τότε έτυχε να βρίσκεται στο μοναστήρι και να τον έχουν κρατήσει οι πατέρες από ελεημοσύνη και από αγάπη, και ένας δαιμονισμένος. Όποτε συναντούσε τον ανιψιό, το τι του φανέρωνε δεν λέγεται. Ό,τι είχε κάνει και δεν είχε κάνει. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι πατέρες ήταν να τους κρατάνε χώρια, να μην συμπίπτουν και γίνουν επεισόδια μπροστά σε προσκυνητές, και ακούνε και οι προσκυνητές τι είχε κάνει ο νεαρός έξω στον κόσμο. Τελικά τον καταφέρανε τον νεαρό να εξομολογηθεί. Είχε κάποια ελαφριά ψυχολογικά προβλήματα. Τον καταφέρανε έξω από το μοναστήρι. Ήτανε ένας πνευματικός, πήγε, εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του και γυρνάει στο μοναστήρι. Και να έχει βγει τώρα στο παράθυρο ο δαιμονισμένος, να τον ευλέπει και να φωνάζει: «Σε πέτυχα, τώρα θα στα πω όλα, τώρα θα τα διαβάσω όλα». Και έκανε τα χέρια του έτσι σαν να είχε βιβλίο και να λέει και να φωνάζει: «Και θα αρχίσω από το εξώφυλλο, δεν θα κρύψω τίποτα». Και να αρχίσει όχι να φανερώνει αυτά που είχε κάνει ο νεαρός, να ουρλιάζει. Και τι φώναζε? «Πού είδα, πού πήγανε, γιατί δεν βλέπω τίποτα, πού πήγανε». Δεν έβλεπε πια τίποτα να πει. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Αυτό είναι το πετραχυλί του παπά. Ένα σβηστήρι. Δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτάνουμε. Όλοι αμαρτάνουνε. Θα κολλαστούμε γιατί δεν μετανοούμε, γιατί δεν αγωνιζόμαστε όπως αγωνίστηκαν και οι Άγιοι. Δεν μας σώζουν οι αρετές μας. Το πόσο ταπεινοί είμαστε θα μας σώσει. Δεν μας κολλάζουν οι αμαρτίες μας. Όταν κάνουμε αγώνα να σωθούμε. Είχε έρθει στο κελί ένας από εδώ, από μια πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, με ένα τρομερό πάθος θυμού. Το τι κάνω, λέει, το τι λέω όταν θυμώνω δεν λέγεται.
το τι λέω στη γυναίκα μου, το τι λέω στα παιδιά μου, το τι λέω στους φίλους μου. Μετά συνέρχομαι και λέω, μα καλά είμαι στα καλά μου. Τι μου φταίνει οι άνθρωποι. Βάζω μετάνοια, λέει, στη γυναίκα μου, συγχώρεσέ με, ξέρεις πόσο σε αγαπάω. Βάζω μετάνοια στα παιδιά μου, γιατί είναι άνθρωπος που αγωνίζεται. Βάζω μετάνοια στους φίλους μου, ρε παιδιά, μη με παρεξηγείτε, ξέρετε τι είμαι. Με συγχωρούν, λέει, φυσικά, γιατί με ξέρουν και με αγαπάνε, αλλά τι να το κάνω, τους έχω πληγώσει εγώ. Προσέξτε, υπάρχουν πάθη τα οποία γεννιόνται από άλλα πάθη. Όποιος θέλει να μην θυμώνει, θα θυμάται αυτό που είπε ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί, είμαι πράος, δεν θυμώνω, και ταπεινός την καρδία. Αυτός που είναι ταπεινός δεν θυμώνει. Ο περήφανος θα θυμώνει. Όταν λοιπόν έχουμε την υπερηφάνεια που είναι μητρικό ο πάθος, γεννάει άλλα πάθη, θα έχουμε και τα παιδιά της υπερηφανίας ανάμεσά τους και ο θυμός. Θέλουμε να μη θυμώνουμε, θα ταπεινωθούμε. Πού θα ταπεινωθούμε, όχι με τη φαντασία μας, στην εξομολόγηση. Τηλέφωνο στον παπά, πότε μπορώ να έρθω. Στο μυστήριο της μετανοίας. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται ταπεινής δίδωση χάρη. Θα ταπεινωθούμε, στην εξομολόγηση, θα έρθει χάρη του Θεού και θα καταφέρουμε αυτά που δεν καταφέρναμε. Και μετά από καιρό θα πούμε τώρα πώς τα κατάφερα, με τη χάρη του Θεού. Και θα κοινωνάμε. Όσο συχνότερα μπορούμε, όσο μας επιτρέπει ο Πνευματικός, αν μας επιτρέπει κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, αν μας επιτρέπει και στα ενδιάμεσα, στις προηγιασμένες και στις προηγιασμένες, όποτε μας πει ο Πνευματικός, όσο συχνότερα μπορούμε. Είπαμε σε μια άλλη ομιλία πως όταν πολεμάμε ένα πάθος, το λέει ο Άγιος Νικόδημος, το πολεμάμε εμείς. Όταν κοινωνήσουμε όμως και γίνουμε σώμα Χριστού και γίνουμε οι ίδιοι Χριστός, τότε μέσα από εμάς πολεμάει ο Χριστός το πάθος και το νικάμε. Είναι όπως σε ένα δωμάτιο που σιγά σιγά μπαίνει μέσα φως και αρχίζουμε να βλέπουμε. Και βλέπουμε θαυμαστά πράγματα και μαθαίνουμε αν αυτά είναι αλήθειες ή όχι. Σε ένα μοναστήρι εδώ στη Μακεδονία γυναικείο, φάγανε στη βραδινή τράπεζα και μετά μαζεύανε οι καλογρίες σε δίσκο τα πιάτα και τα κύπελα και τα πηγαίνανε μέσα. Ξαφνικά ακούγεται ένας τρομερός θόρυβος. Η ηγουμένη συζητούσε με κάποιους, στεναχωρήθηκε, πηγαίνει μέσα και βλέπει έναν δίσκο πεσμένο κάτω και να έχει γεμίσει το πάτωμα από ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπύρουνα και μια καλογριούλα, τα μάζευε. «Εσένα πέσανε», τι σου λέει, «ευλόγησον γερόντισσα. Θα τα μαζέψεις όλα και αύριο δεν θα κοινωνήσεις». Ήταν Σαββατόβραδο, η άλλη μέρα Κυριακή. «Αύριο δεν θα κοινωνήσεις και 500 μετάνοιες». «Ευλόγησον γερόντισσα». Δεν είπε τίποτα. Την άλλη μέρα όλες κοινωνάγανε, εκείνη καθότανε πίσω και έκλαιγε. Βγαίνοντας η γερόντισσα, την ευλέπει να τρέχουν τα δάκρυα ποτάμι, αλλά το πρόσωπό της να λάμπει. Και να είναι τρισευτυχισμένη. Και τα χάσε. Λέει, τι συνέβη. Δεν κατάλαβα, γερόντισσα. Την ώρα που κοινωνούσαν αδελφές και πήγε να κοινωνήσει μία αδελφή, έφυγε μέσα από τη λαβίδα του παπά μία φωτεινή σφαίρα, ένα φως, και ήρθε και μπήκε στο στόμα μου και με γέμισε με μία χαρά, με μία ευτυχία, με μία ειρήνη και να τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα. Και λέει, ρώτησα, ποια κοινωνούσε εκείνη την ώρα. Την είδε ότι δυσκολεύτηκε λιγάκι, παραξενεύτηκε η γερόντισσα, γιατί δεν της είπε αμέσως. Η τάδε, λέει. Την εφωνάζει την άλλη καλογριά η γερόντισσα, πάει εκείνη, ήταν θυμωμένη. Της λέει, τι έγινε, γιατί είσαι θυμωμένη, και λέει η δεύτερη καλόγρια, ο παπάς θυμωμένη. Με κοινώνησε με άδεια λαβίδα. Η λαβίδα δεν είχε τίποτα μέσα. Κατάλαβε η γερόντισσα ότι κάτι έγινε. Τι έγινε χτες, λέει στην αδελφή που έκλαιγε. Εκείνη δεν μίλαγε. Ευλόγησε ο γερόντισσα, λέει εκείνη.
Λέει η άλλη, τι έγινε χτες σε νερό εκείνη? Και λέει η καλογριούλα, η αδερφή, ήρθε και με έσπρωξε και μου πέταξε το δίσκο κάτω. Να, πώς κερδίζουμε, να, πώς χάνουμε, να, πώς μαθαίνουμε, τι είναι η Θεία Κοινωνία. Να, πώς μαθαίνουμε να βλέπουμε τα πάθη μας. Είμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το βλέπουμε στο σκοτάδι, ελάχιστα πράγματα. Όταν αρχίζει να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά, αρχίζουμε να βλέπουμε στο δωμάτιο τα πιο μεγάλα έπιπλα, ντουλάπες, τραπέζια. Όσο ανοίγει η πόρτα και μπαίνει περισσότερο φως μέσα και φωτίζεται περισσότερο η καρδιά και ο άνθρωπος, αρχίζουμε να βλέπουμε τα πιο μικρά αντικείμενα. Τα πιο μικρά. Και όταν ανοίξει τέρμα η πόρτα, τότε βλέπουμε και τις σκόνες που υπήρχαν μέσα και ότι άλλο μας εμπόδιζε να κινηθούμε και να προχωρήσουμε. Έτσι άγιασαν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που φώναζε «Φώτισέ μου το σκότος», «Φώτισέ μου το σκοτάδι», και ο Άγιος Ραφαήλ και ο Άγιος ο οποίος αναφέραμε πριν και ζει ακόμα. Προσέξτε, αυτοί είναι οι Άγιοι που γνωρίζουμε. Ξέρετε πως οι Άγιοι υπάρχουν, κοσμικοί. Έχω γνωρίσει Αγίους κοσμικούς, παντρεμένους. Έρχεται στο όρος, από χρόνια είμαστε φίλοι, από τότε που ήμουν φοιτητής. Ένας νεαρός. Παντρεύτηκε, έκανε αρκετά παιδιά, πολύτεκνος. Πηγαίνει σε μια σκήτη μετά από μένα, είχε φτάσει και το καΐκι αργά, ώσπου να ανέβει απάνω να πάει στη σκήτη πέρασε η ώρα, είχε γίνει ήδη απόγευμα. Καθόταν και να ξεκουραστεί, μπορεί να μίλησε και με άλλους. Στο ενδιάμεσο έφτασε αργά στο κελί. Τον είδανε, ανοίξανε τις αγκαλιές, καλώσανε, τι κάνεις, τι γίνεσαι. Ο γέροντας του κελιού τον αγαπούσε πολύ. Αφού τα είπανε, του λέει ο γέροντας, άντε τώρα πάρε αυτό το κομποσκήνι και του δίνει ένα τεράστιο κομποσκήνι. Κάτσε στην καρέκλα να κάνεις καμιά ευχή, γιατί έχουμε και δουλειές. Δεν θα ασχολούμαστε όλη μέρα μαζί σου. Να είναι ευλογημένο ο γέροντα, λέει. Μετά από την επίσκεψη σε αυτό το κελί, πέρασε από το κελί μου, τον εφιλοξένησα εγώ, γιατί ήμασταν και είμαστε φίλοι, και μου τα έλεγε. Κάθισε, μου λέει, στην καρέκλα και άρχισα το κομποσκήνι. Κύριε σου Χριστέ, λέσε με, Κύριε σου Χριστέ, λέσε με, Κύριε σου Χριστέ, λέσε με. Πέρασε μισή ώρα, πέρασε μια ώρα, πέρασε μια μισή ώρα, πέρασαν δύο ώρες, νύχτωσε. Πιάστηκα, λέει, να κάθομαι. Πέρασαν τρεις ώρες, σκοτάδι στο κελί. Δεν ακουγότανε τίποτα. Καλά, ρε, του λέω. Δεν σκέφτηκες ότι ο γέροντας μπορεί να σε ξέχασε και να πήγε να κοιμηθεί? Όχι, λέει, δεν σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκε. Τι σκέφτηκες, του λέω? Να, λέει, σκέφτηκα ότι επειδή εσείς εδώ έχετε τις γιορτές διαφορετικά από εμάς, θα είναι η μνήμη κανενός Αγίου και έχει απόψε πανηγυρικό πρόγραμμα. Και εδώ στο κομποσκήνι, Κύριε σου Χριστέ, λέει, σημαίνει. Τέσσερις ώρες, πέντε ώρες. Τον κοιτάζω, του λέω, γεια στάσου. Πέντε ώρες κομποσκήνι. Το θέμα δεν είναι να λέμε την ευχή, αλλά να είναι το μυαλό συγκεντρωμένο στην ευχή, συγκεντρωμένο στα λόγια που λέμε. Να μην γυρνάει. Καλά, ρε, του λέω. Και τι σκεφτόσουνε τόσες ώρες? Α, τίποτα, λέει. Όταν λέμε την ευχή, δεν πρέπει το μυαλό να φεύγει. Τον κοιτάζω. Τι θέλεις να πεις, του λέω, ότι προσευχόσουν πέντε ώρες, έλεγες την ευχή πέντε ώρες και δεν έφυγε το μυαλό σου? Να, λέει, έφυγε μια φορά. Μια φορά σε πέντε ώρες. Προσπαθήστε να πείτε, Κύριε σου Χριστέ, λέσέ με το μυαλό γυαλί, χωρίς καμία εικόνα, χωρίς να σκεφτόσαστε τίποτα, για πέντε λεφτά, όχι για πέντε ώρες, και θα δείτε αν θα το καταφέρετε ή όχι. Μία φορά στις πέντε ώρες. Και τι σκέφτηκες, του λέω? Τι περίμενε να ακούσω και τι μου λέει? Να, λέει, να είχα τώρα μια πετονιά και να ήμουν κάτω στη θάλασσα να πιάνα κανένα ψαράκι. Ακούστε τι αθώος λογισμός. Αλλά αμέσως συνήλθα και είπα, απ, εδώ λέμε την ευχή, το μυαλό εδώ, στη θέση του, και το ξανατράβηξα πάλι πίσω. Δεν του είπα τίποτα. Τέτοιο κατόρθωμα δεν το μπορούν ούτε καλόγεροι στο Άγιον Όρος.
όχι παντρεμένος, πολύτεκνος. Δεν του είπα τίποτα. Και τι έγινε, του λέω. Ένα, μετά τη νύχτα, λέει, κάποια στιγμή ακούστηκαν θόρυβοι. Ξυπνήσαν οι πατέρες. Ευτυχώς που κάνανε μεγάλη αγρυπνία και ξυπνήσανε πριν τα μεσάνυχτα. Πάει ο γέροντας, πλένεται, βλέπει κάτι μαύρο στην καρέκλα, ρίχνει το φακό, βλέπει εκείνον με το κομποσκίνι και τον ρωτάει, «Α, ξύπνησες κιόλα?» «Όχι, γέροντα», λέει, «αυτός δεν κοιμήθηκα». «Γιατί δεν κοιμήθηκες?» του λέει ο γέροντας, ο οποίος τον είχε ξεχάσει. «Γιατί δεν κοιμήθηκες?» «Να, μου είπατε ότι θα μου πείτε εσείς πότε θα σταματήσω το κομποσκίνι». Γιατί τον είχε ρωτήσει, «Πόσο κομποσκίνια να κάνω, θα σου πω εγώ πότε να σταματήσεις». Και κάθισε 5 ώρες εκεί. Τέτοιο κατόρθωμα. Ούτε εμείς οι καλόγεροι δεν το κάνουμε. Τέτοια υπακοή, τέτοια ταπείνωση, τέτοια απλότητα. Δεν ήταν γεροντάς του. Παντρεμένος ήταν. Οι παντρεμένοι δεν έχουν γεροντά, έχουν εξομολόγο. Τέτοια υπακοή, ούτε τα καλογέρια στο γέροντά τους δεν κάνουν. Να πω εγώ σε καλογέρι μου, κάτσε εκεί και θα σου πω εγώ πότε θα σταματήσει το κομποσκίνι και θα κάτσει. Σιγά μην κάτσει. Μετά από λίγο θα σηκωθεί και θα φύγει. Κατάφερε κάτι απίστευτο. Ένα κατόρθωμα πνευματικό, αδιανόητο. Και κινδύνευε, εάν το συνειδητοποιήσει, να πέσει σε υπερηφάνεια για αυτό που κατάφερε. Το κατάλαβε αστραπιαία ο γέροντας αυτό και για να τον προφυλάξει, μην πέσει σε υπερηφάνεια, να τον προστατέψει από το δαίμονα της υπερηφανίας που καταστρέφει τους πάντες, τον πήρε παραμάζωμα. Μπούφο! Ο καθένας θα καταλάβαινε ότι τον εξέχασα. Αλλά πού να σου αφήσει υπερηφάνεια μυαλό, να μην καταλάβεις το πιο απλό που θα το καταλάβαινε ο καθένας. Πού να σου αφήσει ο κόσμος μυαλό να το καταλάβεις. Άντε πήγαινε και κοιμήσου. Δίκιο δεν είχε γεροντάκι μου, μου λέγε εμένα, ναι, μετά. Οπότε έκανα και εγώ τον άγριο. Φυσικά δίκιο είχε. Έπρεπε να το καταλάβεις. Τι να του πω κι εγώ. Ανέβαινα γεροντάκι μου τα σκαλιά και από πίσω να με κάνει πατσαβούρα. Μπούφο, κοιμάσαι όρθιος, κοιμάσαι ξαπλωτός. Πήγαινε κοιμήσου και κοιμάσαι καθιστός, πήγαινε κοιμήσου τώρα και ξαπλωτός. Το τι μου ήξερνε ώσπου να ανέβω απάνω, είχαν ανάψει τα αυτιά μου από αυτά που άκουγα. Δίκιο είχε, δίκιο, δεν είχε δίκιο, μου λέει. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Βέβαια, λέω, εγώ δίκιο είχε. Ναι, αλλά ο διάολος είχε λυσάξει. Δεν περίμενε τέτοια ταπείνωση από παντρεμένο, κοσμικό. Μπαίνει μέσα ο νεαρός γιατρός, κλείνει την πόρτα, βάζει το σύρτη, βγάζει το πουκάμισό του, το ακουμπάει δίπλα σε μια καρέκλα και είχε μείνει με ένα φανελάκι, με το παντελόνι και ένα φανελάκι χωρίς μανίκια. Εμφανίζεται δίπλα του ο διάβολος, τον αρπάζει από το σβέρκο, από το φανελάκι, τον αρπάζει από τη ζώνη του παντελονιού πίσω από τη μέση, τον εσηκώνει στον αέρα, τον κοπανάει απάνω στο κρεβάτι και δίνει ένα πήδημα και κάθεται στο στομάχι του. Γεροντάκι μου, μου λέει, τι ήταν αυτό? Αυτό δεν ήταν φόβος. Αυτό δεν ήταν τρόμος. Αυτό ήταν αλλοφροσύνη. Κόντεψε να πεταχτεί το μυαλό μου έξω από το κεφάλι μου. Ακούστηκαν οι φωνές του μέχρι κάτω στη θάλασσα. Και προσπαθώντας οι πατέρες να μπουν μέσα, δεν μπορούσαν να τον γλιτώσουν, σπάσανε την πόρτα και μπήκανε. Ένας πνευματικός έχει βγάλει ένα βιβλίο από αυτά που του έχουν εξομολογηθεί και λέει, κάποτε ένας δραστήριος ιερέας, ένας παπάς, σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη, είχε πολύ δράση κοινωνική, πολύ δράση και καμάρωνε από μέσα του, γιατί έβλεπε τι κατάφερνε. Αλλά κάνοντας όλα αυτά, είχε καβαλήσει το καλάμι. Και να φτάσει να λέει τώρα, και τι είναι ο Αμφιλόχιος Μακρής περισσότερα κάνει από μένα, τι είναι ο Παπαφιλόθεος Ζερβάκος, πιο πολλά κάνει από μένα. Μια νύχτα, καθώς κοιμόταν, ξύπνησε ξαφνικά. Δεν άκουσε τίποτα, χωρίς λόγο. Έτσι ξαφνικά, κάτι τον εξύπνησε. Σηκώθηκε σαν αυτόματο, ντύθηκε, χωρίς να καταλαβαίνει τι έκανε, βάζει το καλυμάφι του,
Κοιτάζει το ρολόι, ήταν 2:30 τα μεσάνυχτα. Βγήκε έξω και χωρίς να καταλάβει γιατί, πήγαινε στην εκκλησία του, πήγαινε από την πίσω πλευρά. Κάνει στροφή, βρίσκεται μπροστά, ήταν ο καιρός συνεφιασμένος, μπουμπούνιζε, θαύρεχε και παραξενεμένος τώρα και χωρίς να καταλάβει γιατί το κάνει αυτό, κοίταξε την εκκλησία. Πίσω σκοτάδι, εκείνη τη στιγμή πέφτει ένας κεραυνός, μια αστραπή και φωτίστηκαν τα πάντα. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα πρόλαβε και είδε στον Άρθικα έναν κοσμικό να κάνει το σταυρό, να ανοίγει η πόρτα της εκκλησίας και να μπαίνει μέσα. Και έγινε πίσω σκοτάδι. Γρήγορα ο παπάς μπαίνει από την εκκλησία μέσα και σπρώχνει σιγά σιγά την πόρτα, λίγο, να μην ακουστεί, και συνηθίζουν τα μάτια του, τα κατήλια ήταν αναμένα και βλέπει τον κοσμικό μπροστά στο τέμπλο να γονατίσει στην εικόνα του Χριστού και να αρχίσει να προσεύχεται. Ξαφνικά από την εικόνα του Χριστού βγαίνει ένα φως, περιγράφει τώρα ο πνευματικός εδώ το φως, που φώτισε όχι μόνο τον χριστιανό που προσευχόταν γονατιστός και άρχισε να σηκώνεται από το έδαφος και όλη την εκκλησία. Ο παπάς είχε μείνει κόκαλο κοντά στην πόρτα. Ύστερα από πολλή ώρα αυτό το φως άρχισε να υποχωρεί. Σηκώθηκε ο χριστιανός, είπε «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν». Και με το αμήν ακούστηκε μια φοβερή βροντή. Πραγματικά λέει όμως φοβερή βροντή, άστραψε ολόκληρος ουρανός. Βγαίνει ο παπάς γρήγορα έξω, χωρίς να γίνει αντίληπτος, και σε λίγο βγήκε και ο άγνωστος χριστιανός, κλείνοντας πίσω του την πόρτα. Ο παπάς στη συνέχεια ακολούθησε τον ανώνυμο θεοσεβή χριστιανό μέχρι ότου μπήκε σε κάποιο σπίτι. Κρατάει ο παπάς τη διεύθυνση του σπιτιού και έφυγε. Ήδη στον δρόμο άρχισαν να φαίνονται οι πρώτοι άνθρωποι. Είχε φτάσει 5:30 το πρωί. Πήγε στο σπίτι του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Στριφογύριζε, ανήσυχος. Τι συνέβη, τι ήταν αυτό, ποιος ήταν αυτός. Την άλλη μέρα πήγε και περπατούσε μπροστά στο σπίτι του παράξενου αυτού χριστιανού. Στεκόταν, το κοίταζε, περνούσε, ξαναπερνούσε και προσπαθούσε να βρει κανένα γνωστό να τον ρωτήσει. Βρήκε πράγματι κάποιον. Ποιος κάθεται εδώ, για πες μου, τι το θες παππούλη, τι σε νοιάζει, τι τον θέλω, πες μου ποιος μένει εδώ, του είπε. Δεν τον ήξερε ο παπάς. Καλός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Πηγαίνει στην εκκλησία. Βεβαίως πηγαίνει, και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Α, έχει γυναίκα και παιδιά. Ναι, έχει, λέει ο κοσμικός. Πόσα παιδάκια έχει? 8 νομίζω. Σαν πως τα μέτρησα. Τέλος πάντων, μετά από πολλές επισκέψεις, κατάφερε και τον είδε. Πήγε στο σπίτι του ανθρώπου, χτυπάει την πόρτα, μπήκε μέσα. Ήταν, λέει, ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά με φωτεινό πρόσωπο, καθαρά μάτια, με ένα χαμόγελο γλυκύτατο, ταπεινός, πράος, αγαθός, τον περιποιήθηκε τον παπά, τον φιλοξένησε, τους ρώτησε ορισμένα πράγματα. Ο χριστιανός εξομολογιόταν τακτικά στην πρωτεύουσα του νομού, σε έναν γνωστό εξομολόγο. Όλη η οικογένεια πολύ συχνά κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων και ζούσαν όλοι μαζί μια απλή, ήσυχη ζωή, με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και εγκράτεια. Μισθός συντήρητος, φτωχός, πολύτεκνος οικογενειάρχης, τραπεζικός υπάλληλος. Έτρεφε και συντρούσε τα 8 παιδιά, τη γυναίκα του, τον υπέργυρο πατέρα του και τον εαυτό του. Τον έτρωγε όμως από μέσα του η αγωνία τον παπά. Ποια ήταν η κρυφή πολιτεία αυτού του ανθρώπου? Ποια ήταν τέλος πάντων η ζωή του για να έχει τόσο μεγάλη χάρη η νυχτερινή προσευχή του? Δεν έμαθε. Μια εβδομάδα ο παπάς δεν βγήκε έξω, ήταν αμήλυτος σκεφτικός. Αρρώστησε. Ο παππούλης από τη στεναχώρια του αρρώστησε. 1 μήνα ολόκληρο, μάλιστα, λέει, και πήρε το μάθημά του. Οι καλές πράξεις και τα πολλά και μεγάλα έργα, χωρίς το ταπεινό φρόνημα, στα μάτια του Θεού δεν έχουν καμιά αξία. Ένας απλός, φτωχός οικογενειάρχης, αλλά ταπεινός στο πνεύμα, είχε ασυγκρίτως πολύ μεγαλύτερη παρεσία στο Θεό από αυτόν τον ιερέα που εθεωρείται ευσεβέστατος, με πλούσια δράση και άγιος ανάμεσα στους ανθρώπους της ενορίας του. Αλήθεια, λέει ο πνευματικός που τα λέει αυτά. Τι τραγική ηρωνία.
Έμαθε καλά το μάθημά του. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινίζει, δίδωση χάρη. Έμαθε ακόμα ότι μακάρι είναι μόνο η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή η ταπεινή, και όσοι έχουν καθαρά καρδία, ότι αυτοί τον Θεό ενόψονται. Και σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Ναι. Αυτός ο ανώνυμος χριστιανός, κάτω από το βάρος της πολυτεχνίας και των ποικίλων δυσκολιών και θλίψων, αλλά με πολιτεία και διαγωγή αφανή και ταπεινή, ζούσε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτόν τον παππούλη, λέει ο πνευματικός που τα γράφει, τον ιερέα, τον κοινώνησα στο αντικαρκινικό του Μεταξά πριν 30 χρόνια, λίγο πριν πεθάνει από βαρύτατο όγκο στο κεφάλι. Ο διάβολος μισεί τους Αγίους. Η πίστη μας είναι μια ματωμένη πορεία. Πάντα σκοτώνανε τους χριστιανούς, μόνο τους χριστιανούς. Από τότε που άρχισε ο χριστιανισμός μέχρι τώρα. Τον Άγιο Ραφαήλ τον επριονίσανε από το στόμα. Γι' αυτό τώρα που βρέθηκαν τα Άγια Λείψανά του, βρέθηκε το σαγόνι του αλλού. Την Αγία Ειρηνούλα, 12χρονο κοριτσάκι, την κάνανε κομμάτια-κομμάτια και την εκάψανε ζωντανή. Όπως το επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής, τώρα, στον 20ο αιώνα. Ενώ το μαρτύριο τους έγινε το 1400. Τα επιβεβαιώνει ιατροδικαστής δημόσια. Το κομμάτιασμα του κοριτσιού και το κάψιμο του και την ηλικία του. Ποιον ζηλεύουμε? Λέει μια γυναίκα, στέλνει ένα γράμμα στην ηγουμένη στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Αγία ηγουμένη, ο μικρός μου γιος ο Κώστας, μαθητής γυμνασίου, έπαθε ένα ατύχημα. Κάηκε με άλλα δύο παιδιά από έκρηξη ενός λέβητος με βραστό λίπος. Δεν υπήρχε χώρος, μέρος που να μην είναι καμένος από το κεφάλι μέχρι τα νύχια του ποδιού. Ο λαιμός του κόλλησε με το κεφάλι. Τον πήγανε μέσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί είπαν ότι θα πεθάνει ή αν ζήσει θα είναι παράλυτος. Μόλις τα άκουσα, είπα δύο λόγια με πόνο που βγήκανε από τα βάθη της ψυχής μου. «Άγιε Ραφαήλ, λυπήσουμε και σώσε το παιδί μου. Να ζήσει και να μην του μείνει τίποτα. Διαφορετικά, ας τον πάρει ο Θεός απόψε, για να μην τυραννιέται και εκείνος και εμείς». Το βράδυ μισοκοιμήθηκα και είδα ότι βρέθηκα στην επάνω σκάλα της Μυτιλίνης και ερχόταν σε μένα ο Άγιος Ραφαήλ με άσπρα δάσα, λέγοντάς μου: «Μαγδαληνή, ο Κώστας θα γίνει καλά. Θα γυρίσει στο σπίτι. Γρήγορα, χωρίς κανένα σημάδι». Την ίδια νύχτα και ο γιος της είδε τον Άγιο Ραφαήλ να του βγάζει μία μαύρη επιδερμίδα από την κορυφή μέχρι τα νύχια και να του λέει: «Έγινες τελείως καλά». Από εκείνη τη στιγμή έγινε αλματοδός, καλυτέρευε. Σε 15 μέρες ήρθε στο σπίτι δίχως κανένα σημάδι. Δίχως κανένα σημάδι σε 15 μέρες. Ο γιατρός μου είπε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Η ίαση έγινε, αναφέρει την ημερομηνία, το όνομά της, το επώνυμο, Αυστραλία. Κοιτάξτε, εσείς που μ' ακούτε μπορείτε να αμφισβητήσετε και εγώ μπορώ να τα αμφισβητήσω. Η μάνα μπορεί να πει δεν έγινε το θαύμα. Ο γιος που το έζησε μπορεί να πει δεν έγινε το θαύμα. Ακούσαμε για τον ζωντανό Άγιο που είναι τώρα στο εξωτερικό. Εσείς μπορείτε να πείτε ωραία παραμύθια, μας λέει. Εγώ που ακούω το πώς κάνανε παιδιά ο γιατρός με τη γυναίκα του, μπορώ και να αμφιβάλλω και να πω και πού ξέρω ότι έγιναν έτσι. Αυτή η μάνα και ο πατέρας τώρα που βλέπουν τα δίδυμα να μεγαλώνουν, μπορούν να πούνε «δεν γεννήσαμε παιδιά»? Μπορούν να το αμφισβητήσουν? Προσέξτε το, αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η Άγιοι. Ποιον θα ζηλέψουμε λοιπόν τώρα? Αυτόν που σκότωσε τον Άγιο Ραφαήλ? Πού ήταν τώρα ο δολοφόνος του? Τι μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε την αγιότητα των Αγίων? Γιατί αυτούς τους Αγίους πάντα τους κατηγορούνε. Και εμείς δεν τους βλέπουμε. Παρόλο που τα μαρτύρια τους είναι ολοφάνερα. Μέχρι σήμερα στην Ιγυρία
σε μια νύχτα. Σφάξανε 10 χριστιανούς. Λέει το ίντερνετ, μπορούσαν να τους πυροβολήσουν. Οι ίδιοι οι Γυριανοί το λένε. Μπορούσαν να τους εκτελέσουν με πιστόλι. Όχι, τους έσφαξαν με μαχαίρι. Μου στείλανε ένα email. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Κάψανε ζωντανούς επειδή ήταν χριστιανοί. Μόνο γι' αυτό. 500 άτομα. 500 ανθρώπους. Καμιά εφημερίδα δεν το δημοσίευσε. Το ίντερνετ δεν το μετέδιδε. Ο παπάς τράβηξε τη φωτογραφία και το δημοσίευσε στο δικό του blog, το δημοσίευσε παντού, γέμισε όλο τον κόσμο και τον καλούνε στην Ισπανία γιατί είναι Ισπανός. Να τον κατηγορήσουνε ότι εμπίπτει στη λογοκρισία περί πορνό. Μια πλατεία γεμάτη 500 άτομα, καμένα, άντρες, γυναίκες, παιδιά, καμένοι ζωντανοί, τώρα που μιλάμε. Ο διάβολος δεν κουράστηκε να πολεμάει τους χριστιανούς. Ούτε εμείς θα κουραστούμε να παλεύουμε για να συνεχίσει να υπάρχει στον κόσμο η αγάπη και η συγχώρεση και η γνώση πως αφού ο Χριστός αναστήθηκε η ζωή δεν τελειώνει. Μας το αποδεικνύουν οι Άγιοι. Γιατί δεν το βλέπουμε? Γιατί τους κατηγορούμε? Γνώρισε έναν δαιμονισμένο. Μου περιγράφει μια εξωφρενική σκηνή. Πήγαινε, λέει, από την Ιβύρον στις Καριές. Στο δρόμο αριστερά ήταν μια χαράδρα. Είχε ένα μονοπάτι που κατέβαινε στη χαράδρα, ανέβαινε και προχωρούσε μετά αρκετά μακριά. Ήταν το κελάκι του πατέρα Παΐσιου. Αυτός ο δαιμονισμένος πίστευε πως είχε μια έκτη αίσθηση, μια αίσθηση, όχι έκτη, μια επαίσθηση παραπάνω από τους άλλους. Και βλέπω, λέει, τον πατέρα Παΐσιο να είναι έξω από το καλυβάκι του, να κάθεται σε μια πέτρινη πλάκα, κάτω από μια ελιά, να έχει κάτι τετράγωνα γυαλάκια και με αυτά, με ένα από αυτά να ξύνει ένα οβάλ ξύλο. Πραγματικά ήταν ένα εργοχεράκι που το έκανε τότε ο πατήρ Παΐσιος. Έκοβε οβάλ ξύλα, τα έξινε με το γυαλί, είχε μια πρέσα, πάταγε την Παναγία με τον Χριστό και τα μοίραζε ευλογία. Και λέει ο δαιμονισμένος, είναι αλήθεια ή με εξαπατά ο διάβολος? Και βγαίνει από το δρόμο, κατεβαίνει τη χράδρα, ανεβαίνει, προχωράει, μπαίνει στην περιοχή του πατέρα Παΐσιου και πράγματι ήταν όπως τα είδε. Εκεί το καλυβάκι, εκεί η ελιά, κάτω από την ελιά η πέτρινη πλάκα, πάνω στην πλάκα το κομματάκι του γυαλιού και τα οβάλ ξύλα, αλλά πουθενά ο πατήρ Παΐσιος. Και έμεινε απορριμμένος και αναρωτιότανε, τι έγινε? Δεν ήξερε ότι ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Και δεν μπορούσε ο διάβολος να φανταστεί τι θα του έκανε ο πατήρ Παΐσιος. Και βλέπει τον πατέρα Παΐσιο να βγαίνει, τον είδε, μου λέει, να βγαίνει και να είναι πήρε και μανία και μου βάζει τις φωνές. Δαιμονισμένε, πλανεμένε, γι' αυτό μπήκα μέσα. Για να μην με βρεις εδώ και να καταλάβεις ότι αυτός που σου έδειχνε την εικόνα ήταν ο διάβολος. Για να το αποδείξει ότι την εικόνα του την έδειξε ο διάβολος και όχι η επιπλέον αίσθηση που είχε από τους άλλους ανθρώπους. Για να βγάλει το διάβολο ψεύτη. Γιατί ο διάβολος ξέρει το μέλλον. Είδες, του λέω, που ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Και ο Παΐσιος κρύφτηκε και γυρνάει και μου λέει, είδες που όταν το έβλεπα ο Παΐσιος ήταν εκεί? Δεν μπορούσες να τον πιάσεις πουθενά. Αύριο, στην αυριανή ομιλία, στη Βέρεια, θα σας πω την συνέχεια με αυτόν τον δαιμονισμένο, την ιστορία του, τι έγινε. Και μου έκανε εντύπωση. Ποιο? Εάν ότι δεν έβλεπε ο δαιμονισμένος μόνο αυτή την εικόνα, ο πατήρ Παΐσιος, εκατοντάδες μέτρα μακριά, έβλεπε τι είχε μέσα στο μυαλό του, τι εικόνες είχε μέσα στο μυαλό του ένας που περπάταγε στο δρόμο και πήγαινε στις Καριές. Όχι κάποιος που ήταν μπροστά του και τον κοίταζε, κάποιος που περπάταγε στο δρόμο. Το έβλεπε ο πατήρ Παΐσιος τις σκέψεις του. Αν μου το λέει ο πατήρ Παΐσιος, θα έλεγα, το λέει για να καμαρώσει. Αν δεν μου το είπε αυτός, μου το είπε ο ίδιος ο δαιμονισμένος.
και από την άλλη μεριά να έχεις ανθρώπους να βρίζουν τον Πατέρα Παΐσιο, να κοροϊδεύουν τον Πατέρα Παΐσιο, να ειρωνεύονται τον Πατέρα Παΐσιο. Ο προαρατικός έσκαψε τάφο στο καλυβάκι του στο Άγιον Όρος και νόμιζε ότι θα τον θάβανε εκεί και τον θάψανε στη Θεσσαλονίκη. Με το διάβολο, με τη βοήθεια του διαβόλου έκανε ό,τι έκανε. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι μπορεί να έχει σκάψει τον τάφο του για να έχει αυτό που λέμε εμείς οι μοναχοί μνήμη θανάτου. Ποιος μας είπε ότι πίστευε ότι θα θαυτεί εκεί? Ένα σωρό μοναχοί το κάνανε αυτό. Άλλος έχει μια νεκροκεφαλή για να θυμάται το θάνατό του. Να θυμάται ότι είναι περαστικός από εδώ. Τι μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε την αγιότητα των Αγίων? Όσο ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξε. Ότι όλοι οι Άγιοι, οι ίδιες οι καλογρίες, μια καλογρία τον κατηγορούσε. Και πάει ένας αστυνομικός μια μέρα, τον πιάνει τον καημένο τον Άγιο Νεκτάριο από τα γένια και αρχίζει να του τα τραβάει και να του λέει «Καλόγερε», δεν του είπε «Καλόγερε», ένα χοντρό εσχρό του είπε, «Πού έχεις πετάξει ρε τα μπάσταρδα?» Γιατί έκανε τάχα ο Άγιος Νεκτάριος σεξ με τις καλόγριες και πέταγε τα έμβρια, τις έκανε έκτρωση και τα έρχανε σε ένα πηγάδι που είχαν στην αυλή και κατεβαίνανε και ψάχνανε στο πηγάδι να βρούνε τις εκτρώσεις. Κοιμήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος, δαιμονίστηκε ο αστυνομικός και έπρεπε να τον πάνε στο λείψανο του Αγίου, να το περάσουν από πάνω του, να βγει το δαιμόνιο για να καταλάβει ποιανού τα γένια τράβαγε. Και έμαθε ποιον έβριζε πριν. Τι μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε? Μέχρι σήμερα, ο τελευταίος αφορισμός που έχει διαβάσει η Εκκλησία μας είναι μια ηγουμένης. Μου έπεσε στα χέρια ένα βιβλίο της. Το διάβασα, λίγο διάβασα και έφρυξα. Το έκλεισα και το πέταξα. Ξέρετε τι έλεγε? «Καταραμένε νεκτάριε κεφαλά». Κεφαλάς ήταν το επώνυμο του Αγίου Νεκταρίου. «Καταραμένε νεκτάριε κεφαλά, που στις φλέβες σου τρέχουνε ούρα και όχι αίμα». Το έκαψα το βιβλίο. Τι μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε την αγιότητα των Αγίων? Τα ίδια και χειρότερα τραβάει και ο ζωντανός Άγιος που σας λέω τώρα στο εξωτερικό και χειρότερα. Τι μας εμποδίζει και δεν βλέπουμε? Είναι απλό. Η ζωή μας που είναι διαφορετική από τη ζωή που αγωνίζονται για να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού αυτοί οι άνθρωποι. Οι αγωνιστές αγωνίζονται. Ο χριστιανός αγωνίζεται. Από αυτό θα σωθεί. Το εάν θα καταφέρει να νικήσει κάποιο πάθος δεν εξαρτάται από τον ίδιο, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού. Αν στείλει ο Θεός τη χάρη του, θα νικήσει το πάθος. Αν δεν τη στείλει, θα πολεμάει. Θα στεφανωθεί από τον αγώνα που κάνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον αγώνα πέφτουμε, σηκωνόμαστε, πόλεμος είναι. Ώσπου να κοιμηθούμε. Ο εμπαθής, αυτός που έχει υποδουλωθεί στα πάθη, θα μισήσει τον αγωνιστή. Γιατί με τον αγώνα του, του δείχνει τι έπρεπε να κάνει και ο ίδιος. Και δεν θέλει να το κάνει αυτός που έχει υποδουλωθεί στα πάθη. Γι' αυτό, αν μιλήσεις έναν πόρνο για τον Χριστό, θα πει, ποιος Χριστός? Ο Εβραίος, εισαγωγή θεών θα κάνουμε. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Έχουμε δικούς μας θεούς και μάλιστα 12 στον Όλυμπο. Όχι έναν και αυτόν εισαγόμενο. Τι θα πει? Ότι δεν δέχομαι τη διδασκαλία του Χριστού γιατί θέλω να πορνεύω? Δεν μπορεί να το πει. Και το παίζει Έλληνας, πατριώτης. Το ίδιο και ο απατεώνας και ο κλέφτης. Δεν θα σου πούνε δεν θέλω το Χριστό και την Εκκλησία γιατί με απαγορεύει να κλέψω και να εξαπατάω. Θα τους κοροϊδέψουνε. Θα τους μισήσουν τους Αγίους. Αυτή η ψυχολογία, αυτή η κατάσταση του ανθρώπου ήταν από προ-Χριστού. Λέει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, «Δίσομεν τον δίκαιον, να τον δέσουμε το δίκαιο. Θανάτω ασχήμον καταδικάσουμε αυτόν, να τον σκοτώσουμε με άσχημο θάνατο». Τον δίκαιο, τον Άγιο. Γιατί? Ότι βαρύς ημίν εστί και βλεπόμενος.
δεν υποφέρεται μας, είναι ανυπόφορο και να τον ευλέπουμε ακόμα. Δεν αντέχουν οι αμαρτωλοί ούτε να δούνε τον Άγιο. Γιατί, ότι παρελεγμένοι είναι, γιατί οι δρόμοι του είναι διαφορετικοί από τους δικούς μας δρόμους. Η ζωή του είναι διαφορετική από τη δική μας ζωή. Γι' αυτό ο αμαρτωλός θέλει να σκοτώνει τον Άγιο. Γενικά, οι άσχημοι δεν αγαπάνε τους καθρέφτες, ούτε τη φωτογραφία. Και πολύ περισσότερο οι πνευματικά παραμορφωμένοι τους Αγίους. Γι' αυτό λέει, θα τους σκοτώσουμε, θανάτου ασχήμων ή καταδικάσουμε αυτούς. Όταν μπορούν, τους σκοτώνουν τους Αγίους, σωματικά. Όταν δεν μπορούν, τους σκοτώνουν ηθικά και πνευματικά. Κοιτάζει να τους γελιοποιήσουν ή να τους μειώσουν. Ποιος ρε, ο παπάς, ο δεσπότης, ο καλόγερος, ο τάδε που πάει στην εκκλησία κάθε Κυριακή και κάνει τους μεγάλους σταυρούς. Αν ξέρεις τι υποκριτής είναι εκείνος, μπορεί να είδε τον άνθρωπο σε μια πτώση του. Αν ξέρεις τι υποκριτής είναι εκείνος, λες και αυτός που τα λέει, όταν κλέψει θα το φανερώσει, θα το πει σε όλους. Αν πορνέψει και κερατώσει τη γυναίκα του ή η γυναίκα τον άντρα, θα το πει, θα το φανερώσει. Εάν εξαπατήσει, λες και ο ίδιος θα το φανερώσει. Επειδή είναι οι ίδιοι υποκριτές, βλέπουν τους άλλους σαν υποκριτές. Μια στιχουργός Ελληνίδα, η Ελίνα Νικολακοπούλου, είχε γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάντα ρεζιλεύουμε εκείνο που ζηλεύουμε. Και μάρτυράς μου ο άθος, το Άγιον Όρος. Το τραγουδάει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εκείνο που ζηλεύουμε, τη ζωή των Αγίων, κοιτάμε να το ρεζιλεύουμε. Αυτό που ζηλεύουμε, γιατί δεν θέλουμε να το μιμηθούμε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και από εκεί ξεκινάει όλο αυτό το μίσος. Λέει ένας Ινδός σοφός, υπάρχουν νάνοι που για να φανούν ψηλότεροι κόβουν τα κεφάλια των γύρω τους. Αυτή είναι η εμπαθής. Τους Αγίους τους αναγνωρίζουν μόνο όσοι μετέχουν αγιότητος. Κανένας άλλος. Πρέπει να έχεις κι εσύ λίγη αγιότητα για να αναγνωρίσεις τον Άγιο. Γι' αυτό όταν ρωτάει κάποιος και είναι ειλικρινής, θα του μιλάμε. Κατά το δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Δώσε αφορμή στο σοφό και θα γίνει ακόμα πιο σοφός. Και θα του λέμε, εάν θέλει να ακούσει, όταν ο άλλος δεν θέλει να ακούσει και κοροϊδεύει, γεια σου, καλά τα είπαμε, θα ξαναβρεθούμε. Θα απομακρύνεστε και θα κόβετε την παρέα. Γιατί λέει πάλι η Αγία Γραφή, μη έλεγχε ασεβείς ή να μη μισείς ως είσαι. Μην ελέγχεις τον ασεβή, τον αμαρτωλό, γιατί θα σε μισήσει και δεν τον βοηθάς ούτε εκείνον ούτε τον εαυτό σου. Ο διάβολος και οι διάβολοι θα δέσουμε τον Άγιο, δίσουμε τον Άγιο, θανάτου ασχήμων ή καταδικάσουμε αυτό. Εμείς μαζί με τον προφήτη θα λέμε, εμείς δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός και Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Να εύχεστε καλό Πάσχα.